Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ που μιλάτε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έχουν περάσει σχεδόν 5 μήνες από την αποχώρηση της Δημάρ από την κυβέρνηση και η κίνησή σας αυτή θα έλεγα ότι εξακολουθεί να προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις. Προχθές ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, μιλώντας στο ΜΕΓΑ, είπε ότι λυπήθηκε πολύ για το γεγονός αυτό. Όταν το ανακούσατε, πώς αισθανθήκατε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας, κύριε Ψήλο, για αυτήν εδώ την συνέντευξη. Πράγματι, άκουσα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, να εκφράζει τη λύπη του για την αποχώρηση της Δημοκρατικής Αριστεράς από την κυβέρνηση. Πρέπει να σας πω ότι η αποχώρηση της Δημοκρατικής Αριστεράς ήταν το αποτέλεσμα μιας σειράς συμπεριφορών που είχαν σημειωθεί μέσα στο συνεργατικό κυβερνητικό σχήμα. Η κυβέρνηση από την περίοδο του Φεβρουαρίου-Μαρτίου είχε αρχίσει να αποκτά χαρακτηριστικά μονοκομματικής κυβέρνησης, με την έννοια ότι τα όσα η Δημοκρατική Αριστερά έλεγε, υποστήριζε, προσπαθούσε να προωθήσει και πάντοτε έχοντας στον πυρήνα της πολιτικής της επιλογής τη χώρα και την κοινωνία, δεν γινόταν αποδεκτά. Έτσι δεν είχαμε επιλέξει να φύγουμε όταν μπήκαμε στην κυβέρνηση. Όταν στηρίξαμε την κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2012, το κάναμε από θέση ευθύνης απέναντι στη χώρα και στην κοινωνία. Μας ήταν εξαιρετικά εύκολο. Ο ελληνικός λαός 6,3% μας είχε εμπιστευτεί να μετακινηθούμε στα έδρανα της αντιπολίτευσης, όπου εκεί είναι και ευρύχωρος και βολικός ο χώρος, αλλά δεν το πράξαμε, ας το επαναλάβω, από θέση ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στη χώρα. Διότι θυμηθείτε, ας κάνουμε μία αναδρομή στον Ιούλιο του 2012, η Ελλάδα θα περιέπεπτε σε κατάσταση πολιτικής αστάθειας, με όποια συνεπαγωγή θα είχε και για την αστάθεια της κοινωνίας. Θα πηγαίναμε σε επανειλημμένες εκλογικές αναμετρήσεις και αυτό θα ήταν ό,τι χειρότερο για την προσπάθεια που έπρεπε να κάνει η χώρα να κρατηθεί στην Ευρωζώνη, να μείνει στο ευρώ, να μην εκδιωχθεί και να μην περιέλθει στην κατάσταση και της τυπικής χρεοκοπίας. Το λέω αυτό διότι εμείς δεν μπήκαμε στην κυβέρνηση για να φύγουμε από την κυβέρνηση. Μπήκαμε για να δώσουμε λύση στο μεγάλο πολιτικό όσο και κοινωνικό, οικονομικό ζήτημα της χώρας. Αλλά απουσίαζε πια από κάποια στιγμή και μετά ο κοινός πολιτικός τόπος μεταξύ της Δημοκρατικής Αριστεράς και της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι έλειπε η συνεργατική διάθεση στο πλαίσιο αυτής της κυβέρνησης και ήταν βάρος πια η Δημοκρατική Αριστερά για τον κύριο Σαμαρά. Πώς αλλιώς να ερμηνεύσω το γεγονός, για να έρθω σε ένα δεύτερο ζήτημα, όταν ο κύριος Σαμαράς, για παράδειγμα, στο θέμα του μεγάλου ζητήματος κατά τη γνώμη μου που είχε σχέση με το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, ενώ είχαμε συμφωνήσει ότι θα έπρεπε να υπάρξει αυτός ο αντιρατσιστικός νόμος, την τελευταία στιγμή ανέκρουσε πρίμνα για να δηλώσει ότι δεν χρειάζεται η χώρα μας αντιρατσιστικό νομοθέτημα. Πώς αλλιώς να ερμηνεύσω το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς, παρά την γνωστή σε όλους πια, σε όλους τους Έλληνες, αντίθεσή μας για τον τρόπο που αντιμετώπισε τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, την ΕΡΤ, επέλεξε να εκδώσει πράξη νομοθετικού περιεχομένου μόνον με τις υπογραφές των Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως ήταν και πάρα πολλά άλλα. Για παράδειγμα, είχαμε μία προγραμματική συμφωνία σε σχέση με πολύ συγκεκριμένα ζητήματα μεγάλης σημασίας, θα έλεγα σπουδαίας σημασίας για την χώρα μας. Να θυμίσω ότι είχαμε συμφωνήσει, για παράδειγμα, ότι βεβαίως θα απελευθερώσουμε την ηλεκτρική ενέργεια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα εκποιηθεί η υποδομή, το δίκτυο διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, της ΔΕΗ. Δεν προλάβαμε να φύγουμε από την κυβέρνηση και μέσα σε 10 ημέρες μετά την αποχώρησή μας εκδόθηκε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με βάση την οποία πια μπορεί να πουληθεί και το δίκτυο διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, η υποδομή δηλαδή της ΔΕΗ. Ένα τεράστιο μέγεθος οικονομικής όσο και πολιτικής σημασίας. Και υπήρχαν και πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Να θυμηθώ το ΕΤΙΔΕ, το ειδικό τέλος στις ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες, το χαράτσι όπως ο ελληνικός λαός το λέει.
Είχαμε συμφωνήσει ότι θα αποτελούσε στοιχείο διαπραγμάτευσης με την Τρόικα και ότι θα έπρεπε να μην επιβληθεί ξανά το χαράτσι. Δεν ετέθη για διαπραγμάτευση. Ή, για να είμαι απόλυτα ακριβής, ετέθη για να εγκαταληφθεί ο στέμα μέσα σε λίγα λεπτά. Και τρέχαμε μετά να μειώσουμε το τέλος αυτό το χαράτσι, κατά 15% και να εξαιρέσουμε από την υποχρέωση καταβολής του περίπου 300.000 οικογένειες, οι οποίες δεν είχαν δυστυχώς ούτε ένα εργαζόμενο ενήλικα. Πάντως, κύριε Κουβέλη, ο Πρωθυπουργός διέψευσε δήλωσή σας ότι τότε ήθελε εκλογές, αλλά όπως είχατε πει τον Ιούλιο, ανέκρουσε πρίμναν μετά από τις πιέσεις της Ευρώπης. Ναι, εξακολουθώ, κύριε Ψήλο, να έχω την σταθερή εκτίμηση ότι ο κύριος Σαμαράς είχε την επιλογή να οδηγηθούν τα πράγματα σε εκλογές περί τον μήνα Σεπτέμβριο, τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Βεβαίως, θα επαναλάβω την έκφραση, ανέκρουσε πρίμνα κάτω από τις πιέσεις όσο και τις φωνές. Σχηματικός ο λόγος των Ευρωπαίων και ειδικότερα της κυρίας Μέρκελ της Γερμανίας. Ήταν επιλογή. Να θυμίσω άλλωστε και δηλώσεις πολύ βασικών συνεργατών του κυρίου Πρωθυπουργού. Να θυμηθώ για παράδειγμα την δήλωση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, ο οποίος είπε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Αριστεράς, τον κύριο Τσούκαλη, ότι αν δεν ψηφίσετε τις συγκεκριμένες διατάξεις κάποιου νομοθετήματος, θα πάμε σε εκλογές. Κοιτάξτε, απουσίαζε πια από κάποιο σημείο και μετά ο κοινός συνεργατικός πολιτικός τόπος. Εμείς προσπαθήσαμε και να αποκρούσουμε μέτρα, αποκρούσαμε κάποια και να περιορίσουμε και να βελτιώσουμε καταστάσεις. Και μάλιστα αρνηθήκαμε να γίνουν αποδεκτά και μέτρα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που λέμε προαπαιτούμενα για την εκταμείευση των δόσεων. Κρίσιμο μέγεθος οι δόσεις, αναμφισβήτητα, αλλά αποκρούσαμε τέτοια μέτρα. Υπήρξαν μέτρα τα οποία επεβλήθησαν και που δεν είχαν σχέση με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας μας. Κύριε Πρόεδρε, με το χέρι στην καρδιά, 5 μήνες μετά, βοήθησε τον τόπο αλλά και το κόμμα η αποχώρηση της Δημάρα από την κυβέρνηση? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ήταν μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική κίνηση με συγκεκριμένο πολιτικό περιεχόμενο και νομίζω ότι αυτό εκ των πραγμάτων ανέδειξε για άλλη μια φορά την υπευθυνότητα της Δημοκρατικής Αριστεράς. Η αποχώρησή μας, κύριε Ψήλο, από την κυβέρνηση σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει αποχώρηση από την προσπάθεια για την σωτηρία της χώρας. Και από τη θέση στην οποία σήμερα βρισκόμαστε, με την ίδια υπευθυνότητα, χωρίς να μετακινούμεθα από θέσεις που έχουν σχέση με την προσπάθεια για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση, κάνουμε ό,τι είναι δυνατό και νομίζω ότι αυτή η ευθύνη μας, αυτή η υπευθυνότητά μας απέναντι στα πράγματα καταγράφεται και καταγράφεται θετικά. Κύριε Πρόεδρε, είχατε μια πολύ καλή προσωπική σχέση με τον κύριο Σαμαρά. Ανθρώπινη σχέση, θα έλεγα. Τον πιστεύετε σήμερα όταν διαβεβαιώνει ότι δεν θα ληφθούν άλλα οριζόντια μέτρα? Πέρα και ανεξάρτητα από τις προθέσεις αλλά και τη θέληση που μπορεί να έχει ο κύριος Σαμαράς για την μη λήψη νέων μέτρων, νέα μέτρα δυστυχώς θα υπάρξουν. Και βέβαια κρύβονται τα νέα μέτρα πίσω από τις διατυπώσεις του τύπου διαρθρωτικά μέτρα, στοχευμένα μέτρα, κάθετα μέτρα, αλλά μέτρα θα υπάρξουν. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να τα αποκρούσει αυτά τα μέτρα και να τα αποκρούσει όχι γενικώς και αορίστως, διότι αυτά αφορούν σε κάποια θέληση του ελληνικού λαού και μόνον. Όχι. Βεβαίως είναι θέληση του ελληνικού λαού να μην υπάρξουν άλλα μέτρα, αλλά θα σας έλεγα ότι η οικονομική πραγματικότητα δεν δικαιολογεί τη λήψη άλλων μέτρων, διότι αυτά τα μέτρα, εκτός από το γεγονός ότι θα γονατίσουν την ελληνική κοινωνία, θα την επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο, δεν ωφελούν και για την προσπάθεια της οικονομικής ανάτασης της χώρας. Και ας είναι συγκεκριμένος, νέο μέτρο είναι ο ενιαίος φόρος ακινήτων και όπως προωθείται σήμερα στη Βουλή και θα υπάρξει και ως νομοθέτημα. Εμείς τι είπαμε για παράδειγμα για τον νέο ενιαίο φόρο ακινήτων? Να μην είναι
ενιαίος φόρος ακινήτων, αλλά να είναι ενιαίος φόρος ακίνητης περιουσίας. Με την έννοια να συνυπολογίζεται το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων σε ακίνητα του κάθε πολίτη και εκεί να επιβάλλεται ο φόρος με αναλογικότητα, με προοδευτικότητα. Διότι, ας το απλουστεύσω, είναι άλλο πράγμα να φορολογήσεις την μόνη και μοναδική κατοικία που έχει κάποιος επειδή είναι ένα τριάρι διαμέρισμα και είναι τελείως διαφορετικό ζήτημα να φορολογήσεις αυτή την κατοικία των τριών δωματίων, συνυπολογίζοντας όμως και ποια άλλα ακίνητα έχει ο κάθε πολίτης. Έτσι λοιπόν, νέα μέτρα είναι αυτά. Νέο μέτρο θα είναι η άρση των περιορισμών των ομαδικών απολύσεων. Νέο μέτρο είναι αυτό το οποίο προωθείται αναφορικά με μια δεύτερη φάση, με ένα δεύτερο κύμα οριζόντιων απολύσεων στην δημόσια διοίκηση. Και το λέω διότι ναι μεν οι μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες, είναι χρήσιμες, αλλά με τον τρόπο που προωθούνται γίνονται απορρυθμίσεις. Κύριε Πρόεδρε, η αποχώρησή σας από την κυβέρνηση προκάλεσε, θα λέγα, κλειδονισμούς και στο εσωτερικό του κόμματός σας, όπως φάνηκε από την τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Σε λίγες μέρες, το Δεκέμβριο, θα έχετε το συνέδριο του κόμματος. Ποιο είναι το διακύβευμά του? Κοιτάξτε, κύριε Ψήλο, το θέμα της αποχώρησης της Δημοκρατικής Αριστεράς αντιμετωπίστηκε από τα συλλογικά μας όργανα. Βεβαίως, η συζήτηση για το εάν έπρεπε ή δεν έπρεπε επαναλήφθηκε λίγες ημέρες πριν. Αλλά η Κεντρική μας Επιτροπή είπε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, με συντριπτική θα έλεγα πλειοψηφία, είπε ότι ορθά αποχωρήσαμε για τους λόγους που λίγο πριν σας ανέφερα. Επανήλθε το θέμα και επανήλθε διότι σε ένα περίπου μήνα θα πάμε στο συνεδριό μας. Δεν πρόκειται για κλειδονισμό, πρόκειται για μια εκτίμηση που έχουν κάποια μέλη που ανήκουν στη μειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής ότι δεν έπρεπε να αποχωρήσουμε, αλλά όχι γενικώς και αορίστως. Εκείνο το οποίο ανέδειξε η διαφορετική άποψη είναι ότι δεν έπρεπε να αποχωρήσουμε την δεδομένη στιγμή και ότι θα έπρεπε πιο συστηματικά να έχει αυτό αναλυθεί και να έχει εξηγηθεί στον ελληνικό λαό. Όμως σε ένα κόμμα δημοκρατικό όπως η Δημοκρατική Αριστερά είναι απόλυτα σεβαστές οι διαφορετικές απόψεις, οι οποίες κρίνονται, αξιολογούνται μέσα στα συλλογικά μας όργανα. Έτσι το συνέδριό μας που θα γίνει στα μέσα του μηνός Δεκεμβρίου θα αποφασίσει για όλα αυτά. Έχω την εκτίμηση ότι με τις συλλογικές μας αποφάσεις μπορεί η Δημοκρατική Αριστερά να πορεύεται με σιγουριά, με βεβαιότητα και να καταγράφεται κάθε μέρα και περισσότερο ως μια πολιτική δύναμη ουσιαστικής παρουσίας μέσα στην πολιτική ζωή, να καταγράφεται από τους Έλληνες πολίτες. Αλλά να σας πω με την ευκαιρία του ερωτήματός σας και για την αποχώρηση αυτή κάτι περισσότερο. Πράγματι υπήρξε ένα κομμάτι των Ελλήνων πολιτών που ξαφνιάστηκε από την επιλογή μας, από την απόφασή μας να αποχωρήσουμε από την κυβέρνηση. Νομίζω όμως ότι λίγο μετά, αμέσως μετά, κατάλαβε το σύνολο των πολιτών ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν την Δημοκρατική Αριστερά στο να αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Και με την ευκαιρία και πάλι του ερωτήματός σας. Αποχωρήσαμε από την κυβέρνηση μετά από συγκεκριμένη απόφαση που ελήφθη από τα συλλογικά μας όργανα και ελήφθη με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Για πρώτη φορά, κύριε Πρόεδρε, είδαμε τον κύριο Σπύρο Λυκούδη, τον θα έλεγα πιο στενό συνεργάτη και φίλο σας, να διαφοροποιείται από τις θέσεις σας. Πού το αποδίδεται αυτό? Υπάρχει κίνδυνος διάσπασης στη Δημοκρατική Αριστερά? Μακριά από κάθε σκέψη ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω δηλώσεις και θέσεις των μελών της Κεντρικής Επιτροπής στην διάρκεια της συγκεκριμένης συζήτησης ότι άλλο πράγμα η διαφορετικότητα των απόψεων και άλλο πράγμα οι αποχωρήσεις. Όχι, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πρόβλημα. Κοιτάξτε, η Δημοκρατική Αριστερά για πολλούς δεν γίνεται κατανοητό πώς μπορεί να έχει αυτή την δημοκρατική λειτουργία. Την έχει αυτή τη δημοκρατική λειτουργία. Θα σας έλεγα ότι είναι στον πυρήνα της λειτουργίας μας ο απόλυτος σεβασμός στην αντίθετη άποψη. Βεβαίως πορευόμαστε με βάση τις συλλογικές μας αποφάσεις. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Σε ό,τι αφορά
τον Σπύρο Λυκούδη, τον πράγματι στενό μου συνεργάτη και φίλο μου από τα παλιά, πρέπει να σας πω ότι του αναγνωρίζω το δικαίωμα να έχει διαφορετική άποψη. Αν ήμουν στη θέση θα έλεγα φίλος ο Φώτης, ο πρόεδρος, αλλά φιλτάτη η άποψή μου. Οι διαφωνίες στην Κεντρική Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, εστιάστηκαν και στο θέμα της συσπήρωσης της κεντροαριστεράς. Η μειοψηφία είπε γιατί δεν συνεργάζεται με τους 58 και γιατί όχι δεν συνεργάζεστε με το ΠΑΣΟΚ. Άραγε, ποιες είναι οι θέσεις σας για την κεντροαριστερά? Κοιτάξτε, εμείς από την ίδρυσή μας, από την ίδρυση της Δημοκρατικής Αριστεράς, είχαμε και έχουμε ως στρατηγικό στόχο τη συγκρότηση του χώρου, του πόλου, του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Με την έννοια της συστράτευσης και της συμπαράταξης δυνάμεων του σοσιαλισμού, δυνάμεων της δημοκρατικής αριστεράς, δυνάμεων της πολιτικής οικολογίας, της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και κάθε προοδευτικού πολίτη που αντιλαμβάνεται πως πρέπει αυτός ο χώρος και να εκφραστεί και κυρίως να δώσει την πολιτική απάντηση σε όλα εκείνα τα οποία αφορούν τη συγκεκριμένη κατάσταση της χώρας και της κοινωνίας. Είπαμε όμως ότι δεν θα γίνει ούτε με συναντήσεις κορυφής αυτή η συγκρότηση, αλλά ούτε και ερήμην των πολιτικών στοιχείων που πρέπει να συνυπολογίζουμε και κυρίως να τα εξασφαλίζουμε αυτά τα πολιτικά στοιχεία για να συγκροτήσουμε μια συγκεκριμένη πολιτική βάση πάνω στην οποία θα συγκροτηθεί ο πόλος του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Σε ό,τι αφορά το κείμενο των 58, είναι μια πρόσκληση σε έναν διάλογο, αλλά χωρίς συγκεκριμένη αναφορά στην κοινωνική, στην πολιτική πραγματικότητα της χώρας, στις ανάγκες της χώρας, χωρίς καμία αναφορά στην ήδη ασκούμενη πολιτική. Δεν θα συγκροτηθεί, κύριε Ψήλο, ο χώρος του δημοκρατικού σοσιαλισμού ερήμην των στοιχείων που προσδιορίζουν την κοινωνική και την πολιτική πραγματικότητα. Είναι η πρόσκληση αυτή, θα έλεγα, ένα κάλεσμα για να συγκροτήσουμε ένα κοινό ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές, Δημοκρατική Αριστερά, ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Αριστερά και όποιες άλλες δυνάμεις μπορούν να συναριθμηθούν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν το ΠΑΣΟΚ με τη σημερινή συγκεκριμένη πολιτική του έκφραση έχει κάνει προγραμματική συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα προγραμματική συμφωνία με στρατηγική βάθους, είναι δυνατόν η Δημοκρατική Αριστερά με τις συγκεκριμένες θέσεις να προσέλθει σε μια τέτοια συνύπαρξη και μάλιστα σε κοινό ευρωψηφοδέλτιο? Αυτά είναι άκρως αντιφατικά. Εμείς όπως γνωρίζετε, όπως το γνωρίζει όλος ο ελληνικός λαός, είμαστε σε διαρκή διάλογο, σε ανοιχτό διάλογο. Ήδη έχουν αρχίσει οι δυνάμεις του χώρου της σοσιαλδημοκρατίας να συμπαρατάσσονται στην προσπάθεια αυτή και θεωρώ ότι αυτή η δική μας κίνηση, αυτή η πορεία δίνει τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα για τη συγκρότηση του πόλου του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Κεντρική μας Επιτροπή με πολύ μεγάλη πλειοψηφία είπε ότι πέρα από αυτή την πρόσκληση, πέρα από την συνύπαρξη και συμπαράταξη σε κοινό ευρωψηφοδέλτιο με το ΠΑΣΟΚ, εμείς πορευόμαστε για να συγκροτήσουμε αυτόν τον χώρο και τον συγκροτούμε. Κύριε Πρόεδρε, με το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας? Ο κύριος Τσίπρας, πριν από λίγες μέρες στο Τέξας, είπε χαρακτηριστικά ότι η έξοδος από την Ευρωζώνη θα ήταν καταστροφική. Μήπως υπάρχει συγκερασμός απόψεων στο θέμα αυτό? Κοιτάξτε, με τα πολιτικά δεδομένα δεν υπάρχει δυνατότητα αυτής της συνεργασίας. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντιφάσκει. Ο ΣΥΡΙΖΑ αιωρείται. Αιωρείται ανάμεσα στην μονομερή καταγγελία, στην επαναδία πραγμάτευση, στη στάση πληρωμών, στο ενδεχόμενο της φυγής από την Ευρωζώνη, αλλά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσα να προσθέσω και άλλες επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ που κατά καιρούς έχει διατυπώσει. Δεν είναι αυτή την ώρα η προγραμματική και πολιτική στάση του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη που μπορεί να διαμορφώσει την όποια επιλογή για συνεργασία μαζί του. Μετεπλογικά ίσως? Κοιτάξτε, είναι μια ερώτηση εργασίας αυτή την οποία κάνετε και ως τέτοια την αντιμετωπίζω.
σας είπα ότι εκείνο το οποίο κρίνεται και αξιολογείται είναι το πώς συμπεριφέρεται, το ποια πολιτική άποψη έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η πολιτική άποψη και θέση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα παρόντα, αλλά και όλα εκείνα τα οποία αφορούν στην ύστερη μνημονιακή ή μεταμνημονιακή Ελλάδα, είναι άκρως αντιφατικά. Γι' αυτό και χρησιμοποίησα πριν από λίγο καιρό την έκφραση ότι πρόκειται για ένα εκρεμές πολιτικής άποψης που δεν επιτρέπει τον εντοπισμό του τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μια τελευταία ερώτηση, πολιτική αλλά και προσωπική συνάμα, κύριε Πρόεδρε. Το 2015, στις αρχές μάλιστα, λήγει η θητεία του κύριου Παπούλια στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Πολλά ακούγονται ότι είστε εν δυνάμει υποψήφιος διάδοχός του. Θα λέγατε ναι, κύριε Πρόεδρε, αν σας πρότειναν τα κόμματα ή τα περισσότερα κόμματα της Βουλής, με δεδομένο βέβαια ότι εσείς είσαστε ενάντια και στην πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Κοιτάξτε, κύριε Ψηλό, σας ευχαριστώ για το ερώτημα, αλλά ας το αποσαφηνίσω. Εκείνο που καταγράφει τις επιλογές μου και τις δεσμεύει, νομίζω, θετικά, είναι η προσπάθειά μου για την πολιτική που πρέπει να ασκεί η Δημοκρατική Αριστερά, για τη συμβολή της στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων του τόπου, της χώρας, της κοινωνίας. Δεν προσωποποιώ ποτέ την πολιτική μου στάση. Εκείνο που έχω ως σχέδιο και ως σχεδιασμό είναι να μπορέσει η χώρα να πάει μπροστά. Να μπορέσει η χώρα να ξεφύγει από εκείνα που είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και για να πάει μπροστά θεωρώ ότι πολύ σημαντικό πράγμα είναι η συμβολή της υπεύθυνης πολιτικής δύναμης που λέγεται Δημοκρατική Αριστερά. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.